Πολύ κρίμα. Χαίρετε. Γεια, είσαι βραχνιασμένη. Όχι, έτσι είναι η φωνή μου. Αλήθεια. Ναι, αλήθεια. Νόμιζα στην αρχή ότι ήθελες να πιεις νερό και απλώς ξεκίνησε η μουσική και δεν... Όχι, όχι, έτσι είναι η φωνή μου. Πάντα. Ναι, ναι. Από μικρό κοριτσάκι δηλαδή. Έχω κομβία. Καλά, έχεις πάει σε ένα γιατρό να σε δει. Πήγα πριν από 3 χρόνια περίπου. Και? Είχαμε κάνει μια μικρή θεραπεία με εισπνεώμενα κτλ. Είχαμε συζητήσει και για επέμβαση, αλλά δεν ήθελα να την κάνω τότε την επέμβαση. Αυτό μην το αφήσεις, γιατί μπορεί να παραλύσει μια φωνητική. Ναι, το γνωρίζω. Πώς σε λένε, με συγχωρείς. Ευγενία με λένε. Ευγενία, πώς χρονών είσαι? Με 19. Ευγενία μου, 19 χρονών, κοριτσάκι, είσαι πολύ μικρούλα, αγάπη μου. Άκουσε, θέλω να σου πω κάτι έτσι τώρα. Ευγενία μου, δεν γύρισαμε, οκ. Ξέρεις, εγώ δεν γύρισα για πολύ λίγο. Είσαι σωστή. Είχες πολλές αστάθειες. Αλλά δεν σε βοηθάει αυτό το πράγμα που συμβαίνει στη φωνή σου. Το γνωρίζω. Αγάπη μου, ναι, αλλά ξέρεις, με συγχώρεσαι τώρα. Έχεις έρθει το voice. Ναι. Έχεις έρθει το voice, που σημαίνει ότι αυτό σε ενδιαφέρει πραγματικά. Με ενδιαφέρει το τραγούδι, με ενδιαφέρει πολύ, ναι. Ναι, γλυκιά, αλλά πρέπει κάπως να το διαχειριστείς. Να προστατεύσεις, να το προστατεύσεις, γιατί έχεις πολύ ωραία φωνή. Είσαι και όμορφο κορίτσι, σαν τα κρέα τα νερά, είσαι λαμπάδα, είσαι δηλαδή πραγματικά. Όλα. Σε περιμένουμε του χρόνου και ευχόμαστε να έχεις πάρει τη σωστή απόφαση μέχρι τότε, Ευγενία μου. Τα εύχομαι κι εγώ και ελπίζω να σας δω κι εγώ. Είναι μονόδρομος για σένα, να ξέρεις. Ναι, το γνωρίζω. Θάρρος και αλήθεια μαζί θέλει. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς.